έφυγε ο Κλάους. Κλάους, Μπερμπάντοφ. Ο Κλάους όχι τόσο πολύ. Αλλά Μπερμπάντοφ και Τζιόλης. Έτρεξε η ομάδα. Η ομάδα έπαιξε μπάλα. Έτρεξε μπάλα. Κουνήθηκε. Είχε μια ταχύτητα. Και αν μπήκε ο Ροντρίγκες. Ποιο Τζιόλης δεν έγινε. Ένα μακ μέτριο στα δύο παιχνίδια. Με Παναθηναϊκό και με. Βλέπω Κωστή. Άσχετα να ψαρώσει, αν είπα ο Ξύδης με τον κύπελο, με τον Ολυμπιακό. Αν δεν είναι 50-50, γιατί ο Ολυμπιακός χάλε. Είναι 55-45 υπέρ του Ολυμπιακού. Αν το πιστέψει ο Πάουκ, μπορεί τελικά. Ναι. Μπορεί να το πετάξει τον Ολυμπιακό. Επίσης, μ' άρεσε πάρα πολύ. Με βάση του σήμερα. Οι αλλαγές που έκανε. Και αυτό είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας για το. Ότι πήρε λίγο στροφή το μυαλό του. Μυαλό δεν έχει. Πήρε λίγο στροφή. Και έδεσε το κέντρο του. Έδεσε το κέντρο του. Ο Κάτσε έπρεπε να παίξει και στη λεωφόρο. Με το που μπήκε ο Κάτσε μέσα αμυντικά ο Πάοκ έκλεισε και έκανε και την κάθετη πάσα στο γκολ. Ο Πέλκας σε συνέβρεση αγωνιστική με τον μέσα στο μικρό από την Κατερίνη Μισταχίδη. Με τον Μισταχίδη βγάζουν στον αγωνιστικό χώρο ένα σκηνικό τέτοιο. Ναι, θα μου πεις τον Πέλκα δεν το γουστάρω, γιατί την κίνηση που κάνει ο Μιστακίδης τη μεγάλη δεν την κάνει ο Πέλκας και θα περίμενα λόγω σωματότυπου ο Πέλκας να κάνει την πιο μεγάλη κίνηση. Γιατί μήπως το Μιστακίδη γιατί να το γουστάρεις. Αν αξίζει ένας εκεί έχει μια αλφαβιότητα είναι ο Κάτσελ. Μεσαμυντικά. 3-4 χρόνια βασικό τώρα. Ναι. Και το σκηνικό όλο ποιο είναι. Το τρώει. Ο Κάτσε ανέβαινε, άρχισε να βγάζει και γκολ. Το χαφ, το μεγάλο. Όταν ξέρει, ναι. Δεν υφίσταται. Μεγάλο χαφ. Δεν σκοράρει. 6 γκολ το Κάτσε. Ναι. Είχε πάρει γκολ στα αέρα. Χτυπούσε απ' έξω από την περιοχή και βγάζει γκολ το παιδί. 10 φορέ τα περιστέρια και μία μέσα. Πάνω στο ανέβασμα του Κάτσε. Λάθος του πάνω. 6 μηνύα. Δεν ξέρω τι είναι. Εγώ όλο τη βλέπω. Τέλος πάντων. Αγωνιστικά. Μια πολύ ωραία ποδοσφαιρική άποψη. Συμφωνείς μαζί μου. Άποψη σας. Βεβαίως. Το ανέβασμα του Κάτσε, επειδή εσείς πρέπει να κάνετε 20 εκατομμύρια ευρώ για την πληρώση ανέβασμα. Τα χάφη είναι Τσίμηρο, Τχαρίσης, Κάτσε, Τσιόλης. Ποιοι θα παίξουν, τρεις. Ποια τρία χάφη θα παίξουν. Τι πιάζει εδώ. Χάφου πάω και έχει Τσίμηρο, Τχαρίσης, Κάτσε, Τσιόλης. Ποιοι θα παίξουν. Ξεκινάς με το εξάρι, τον Κάτσε. Καταρχήν να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Μετά, για μένα είναι Τσίμηρο Τκάτσε, Τσιόλης ή Τσίμηρο Τχαρίσης Τσιόλης. Ο Τσιόλης είναι το μυαλό. Έτσι νομίζω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί να είναι αργός, αλλά είναι το μυαλό της ομάδος. Δεν ξέρουν μπάλα. Ούτε ο Χαρίσης, ούτε ο Κάτσε. Είναι τραχαντρίκια. Εσείς πείτε ό,τι θέλετε. Εγώ μιλάω και με προπονητές και συμπορούς αυτούς. Που δουλεύουν είναι προπονητές. Άσε ρε τώρα να πεις. Δεν θέλω να ο ποδοσφαιριστής παίζει μόνο με τα πόδια καταρχήν. Διότι ένα λεπτό, Τζόρνταν. Ένα λεπτό. Για να δεις τώρα τι γίνεται. Μιστακίδη, τα τελειώματά σου δεν μου αρέσουν. Μιστακίδη, τα τελειώματά σου. Για τον κόρμο τι σου λένε. Λέει και πράγματα τώρα, τα λέει και δημόσια. Όσο έπαιζε ο Τζιόλης, ο Πάουκ τι έκανε. Γύριζε την μπάλα γύρω-γύρω από το κέντρο. Αυτό έχει δυο αγωνιστικές, λέμε. Έφυγε από τον Πάουκ. Και ειδικά μέσα στον Παναθηναϊκό έτριξε ο Πάουκ. Και χθες. Καλά. Ναι. Ότι πήρε ταχύτητα το γνωρίζει. Όχι, έτρεξε. Πολύ από τον Παναθηναϊκό έτρεξε. Έφυγε τα αποτελέσματα. Πριν δεν έπαιρνε ούτε τα αποτελέσματα. 8 παιχνίδια δεν μπορούσε να κερδίσει. Εγώ τα ξέρω τα αποτελέσματα. Όλοι οι Αριανοί μάθατε μπάλα να πούμε τώρα. Δεν θα μιλάτε. Μας λέτε και για τις ομάδες μας τώρα. Εσείς δεν ξέρατε μπάλα. Τι εσύ μου μιλάτε. Εγώ το μιλάω τεκμηριωμένα. Ναι, τεκμηριωμένα. Και εγώ τεκμηριωμένα θα σου πω τώρα. Όσο είχε το Τζιόλι, αυτό μάτς και δεν τα κέρδιζε και η μπάλα γύριζε γύρω-γύρω από το κέντρο. Τον έβγαλε και εδώ τώρα μπορεί να έτρεξε πιο ψηλά και αποτελέσματα. Γιατί γυρίζει και δύο. Δεν στρίβω κατά πια στέγα και δεν στρίβω. Δεν ξέρω. Ο δε στρίβω λοιπόν. Δεν είναι κορόιδα τώρα και μαλάκι σα που όλοι οι προπονητές αυτοί που το χρησιμοποιούν. Δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις, δεν είναι. Όλοι αυτοί οι προπονητές, όλοι. Μάθε με αυτό που σου λέει ο Μέλλος, Τζόρνταν. Ο παλικάρι μου, ψυχάρα μου. Ο Στέφενς. Μάθε με ο Στέφενς, μπράβο. Εδώ ρε παλικάρι μου σου λέει. Ποιος είσαι ρε φίλε. Ο Κεντήρα, παίζει στη Γιουβέντους. Γελάει η κοινωνία όλη. Ο Αναστασιάδης. Τον έβγαλε προχθές και ελευθερώθηκε η Γιουβέντους και έβαλε και δύο γκολ. Άσε με να ο Νικόλας δεν είναι τώρα. Μην βγάζεις αντιπάθεια ρε για τον Τζιόλι ρε. Δεν είναι καλό, δεν είναι τίμιο πράγμα τώρα. Λάθος κάνεις. Μου είναι ο μόνος ίσως συμπαθής ποδοσφαιριστής του ΠΑΟ. Ναι, το βλέπω. Να σου πω και ένα πέντη. Μην με κρεμάς έτσι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν κρεμάω, κρεμιέσαι μόνος. Ο Μιστακίδης δεν μου είναι καθόλου συμπαθής. Φυσιογνωμικά. Τέλος πάντων, μπορώ να μιλήσω. Υποκλίνομαι στο παιδί σε κάθε ματς
βάζει ωραία. Μια στοιχεία στο παιχνίδι. Ωραία, μπορώ να πω εγώ τα δικά μου για την ομάδα. Ποδοσφαιρικά κρίνω. Άσε με να πω εγώ τα δικά μου, ρε φίλε. Ζω για τη στιγμή που θα σκαλώσω ο Ασλαμάς στο Τζιόλι. Εμένα η άποψη του Μένιου δεν με εκφράζει. Καλά, αυτό είναι μόνο σίγουρο. Και την ίδια άποψη σχεδόν έχουν όλοι οι Αριανοί. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Δεν εκφράζει. Αυτό που είπε για, το, για την ομάδα, για τον Τζιόλι τώρα και για αυτό. Εδώ έχουμε τώρα, λοιπόν, δεν στη γίνεται. Μισό λεπτό. Ένα εξή. Άσε να μιλήσω. Έναν Παναθηναϊκό. Ρε, αφήστε να μιλήσουμε, ρε. Όλοι μιλήσατε, ρε. Ναι. Όλοι είναι ευχαριστημένοι με τον πρόεδρο. Ναι. Ο πρόεδρος είναι καλός. Πρωτάθλημα δεν θα δουν ποτέ. Ο Θεοδωρίδης λέει πάμε για 65 πρωταθλήματα στη Σερή. Αυτοί εδώ μας λένε για τον πρόεδρο. Εσεί που θέλετε να δείτε πρωτάθλημα. Και οι τρεις θυμώσαν. Κραυτόπουλε. Διάλειμμα. Και πάμε και να πω κάτι για Ηρακλή. Για Ηρακλή.